Φίλες και φίλοι χαίρετε, Είμαι η Θεκλα Πετρίδου, αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube Σήμερα είναι Παρασκευή, η ημερομηνία είναι 6 Σεπτεμβρίου 2024 και ναι ξεκινάνε ξανά τα καθιερωμένα live της Παρασκευής βράδυ Τα live Q&A με ερωτήσεις και απαντήσεις όπου έχετε την ευκαιρία να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε για ψυχοεκπαιδευτικά ζητήματα παίρνοντα αφορμές και από τα πρόσφατα βίντεο που ακούσαμε στο κανάλι μας και μας συγκλώνησαν. Το βίντεο που συγκλώνησε αυτή την εβδομάδα και καθήλωσε τους θεατές του καναλιού είναι το βίντεο που ανέβηκε χθες, 5η, 5 Σεπτεμβρίου 2024, με τίτλο «Η αφήγηση με την οποία μεγάλωσα ήταν ένα ψέμα. Η μάνα μου ήταν καρανάρκισος τελικά και με φλόμωσε στα ψέματα». Εάν δεν έχετε παρακολουθήσει αυτό το βίντεο, βρείτε την ώρα σήμερα, βρείτε το χρόνο να το παρακολουθήσετε. Είναι αρκετά μεγάλο βίντεο, διαρκεί περίπου 55 λεπτά. Είναι όμως ένα βίντεο που θα σας καθυλώσει, γιατί είναι η πραγματική ιστορία μια κοπέλα η οποία μεγάλωσε σε μια πολύ δυσχερή συνθήκη. Η μάνα τη το μια ζωή θύμα, κατηγορούσε μια ζωή τον πατέρα της, μιλούσε με μισογενιστικό και πολύ άσχημο τρόπο για τη νέα σύντροφο του πατέρα της Ένα μπέρδεμα ο πατέρας της και η μάνα της δυο να άρχισε μαζί κακοϊθέστερη να η μητέρα της από τον πατέρα της Η οποία όμως έπαιζε το θύμα και μέχρι πρόσφατα η κοπέλα γύρω στα 50 που είναι τώρα Ανακάλυψε τα ψέματα που τη είχε πει η μάνα τη, τα ψέματα με τον κουβά, το γεγονό ότι τη φλόμωσε στο ψέμα και ότι τη παρουσίασε μια εντελώ ψεύτικη εικόνα για το τι συνέβαινε στη σχέση της με τον πατέρα της και πώς αυτό την έχει επηρεάσει. Θέλω απόψε στο live μας που θα γίνει στις 10 το βράδυ να συζητήσουμε και θα είναι και το θέμα του live ποια ψέματα αντιληφθήκατε εκ των υστέρων ότι είχατε πιστέψει μεγαλώνοντας μέσα στην οικογένεια σας. Ποια είναι τα δικά σας ψέματα Η μάνα της κοπέλας αυτής έλεγε ότι ο πατέρας της ήταν γυναικάς Και ότι χώρισαν και είχαν προβλήματα γιατί γνώρισε μια άλλη γυναίκα Στην πραγματικότητα όμως παρακολουθήστε το βίντεο Ήταν κάτι άλλο που συνέβαινε Ποια είναι τα ψέματα της οικογένειας μέσα στην οποία μεγαλώσετε Εάν τα έχετε εντοπίσει Και πώς σας έχουν επηρεάσει Απόψε στις 10 σας περιμένω Χαίρομαι πολύ που ξαναξεκινάμε τα live μας ναι.